Ο ευκάλυπτος και ο ακάλυπτος. Όταν ήμουν φοιτητή από το φτωχικό διαμέρισμά μου, ανοίγοντα το παράθυρο, έβλεπα πραγματικά ένα ευκάλυπτο στον ακάλυπτο. Τότε δεν μου είχε κάνει εντύπωση ότι η μία λέξη είναι σε στενή σύνδεση με την άλλη. Ως γλωσσολόγος κατάλαβα ότι ο Ακάλυπτος βέβαια το ξέραμε αυτό και το ξέρουμε όλοι που δεν έχει καλυφθεί από οικοδομή αλλά ο Ευκάλυπτος είναι μια μορφή του ρήματος καλύπτω. Ο Ακάλυπτος δεν έχει καλυφθεί και ο Ευκάλυπτος είναι αυτός που έχει καλυφθεί πολύ ωραία. Και γιατί ονομάστηκε έτσι αυτό το δέντρο. Διότι ο Χεριτιέ, ένας βοτανολόγος, πρώτος ένα χρόνο πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, οπότε δεν το ξεχάσετε ποτέ, ένα χρόνο πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, περιεργαζόταν αυτό το δέντρο και λέει πώς θα το ονομάσω. Δεν είχε ονομασία. Παρατήρησε λοιπόν ότι τα λουλούδια του πριν βγουν είναι ευκάλυπτα, ευκαλυπτά, αρχαία λέξη, εύ και καλυπτός και είπε είναι τα πέταλα το πιάνουν έτσι το λουλούδι και το, το σφίγγουν και είναι ευκαλυπτό το άνθος του και από εκεί ονομάστηκε ευκάλυπτος. Το δε 1864 ο καθηγητής ε, Θεόδωρος Θεοφανίδης, βοτανολόγος, πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέτριος ποιητής, χάλια τα ποίηματά του, καμία σχέση με τον Ζαλοκώστα, αλλά λαμπρό επιστήμονα. Αυτό έφερε πρώτο τον πλάτανο, τον πλάτανο, λέω, τον ευκάλυπτο. Αλλά θα σα πω μετά και για τον πλάτανο, τι παράξενη ιστορία έχει. Έφερε τον ευκάλυπτο εδώ και ο Στέφανο Κουμανούδη, που έγραψε την περίφημη συναγωγή των λέων λέξεων και ολογιού πλαστισών, έχει ολόκληρο λίμα και λέει: Μα τι ανόητη λέξη είναι αυτή ευκάλυπτο. Το παράδοξο όνομα δέντρου τη Αυστραλία το οποίο κακό ονομάστη υπό τον φράγκο ευκάλυπτο. Σήμερα ενοχλεί κανένα μας ότι λέτε ευκάλυπτο. Φυσικά όχι, και είναι και ποιητική και έβυχη λέξη. Σε όλο τον κόσμο λέγεται έτσι, διότι οι Έλληνε έφτιαξαν τη λέξη μέσω του Γάλλου βοτανολόγου. Μάλιστα δεν θα το πιστέψετε. Εγώ το συνειδητοποίησα όταν βρέθηκα στην Αυστραλία. Τα τρία τέταρτα των δασών τη Αυστραλία είναι ευκάλυπτο.